Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Τρίτη μέρα vlog μας και έχω ετοιμαστεί, βασικά πιτζάμες φορώ ακόμα, αλλά σε λίγο θα βάλω κάτι πάρα πολύ ωραίες πιτζάμες, γιατί θα υποδεχθώ μία πάρα πολύ καλή μου φίλη. Να σας πω ότι σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη για μας τις δύο, ενώ εμένα και την Άννη, Άννη Χαραλάμπους. Σίγουρα την έχετε δει από προηγούμενο βίντεο, σίγουρα με έχετε δει εμένα αν την ακολουθείτε στο δικό της κανάλι. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Την περιμένω πρώτα για καφεδάκι. Να σας πω ότι όχι μόνο έχουμε ωραία πράγματα μεταξύ μας, αλλά έχουμε ωραία πράγματα και μαζί. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί θα γίνει χαμός. Την περιμένω από λεπτό σε λεπτό. Προς το παρόν εγώ εδώ όσο κοιμάται ο μικρός έχω βάλει σίδερο και σιδερώνω. Το δέντρο μου φυσικά δεν το χορταίνω. Πάω να συνεχίσω το σίδερο και μόλις έρθει η Άννη, ανοίγουμε την κάμερα και ξεκινάμε. A few moments later. Ω, ποιος ήρθε? Για να δούμε. Τσα! Hello! Ήρθαμε με παρέα, Οπα! Θα μείνει έξω η παρέα. Καλώς τον. Τι κάνεις, τραβάς και βίντεο, Θεά. Τι γίνεται? Καλά, μωρέ, ήρθα για καφεδάκι. Ωραία, λοιπόν, συντονίσου, ο μικρός παίρνει το πρωινό του. Τέλεια. Κάτσε λοιπόν να πιούμε το καφεδάκι μας. Τέλεια. Εγώ μαγείρεψα από το πρωί ρεβίθιο, οπότε έχουμε έτοιμο φαγάκι. Λοιπόν, αυτή είναι η κούπα μου. Και αυτή εδώ είναι η δική σου. Κράτησα την αγαπημένη σου. Τέλεια. Α, κοιτάξτε, τι ωραία! Τι ωραίο που είναι αυτό εδώ πέρα! Και έχει φέρει τον καφέ της καπουτσίνο πίνει. Τι όμορφο που είναι! Εγώ να σας πω πραγματικά ότι ο καιρός είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Έχει ψηλόβροχο και είναι ό,τι πρέπει για καφεδάκι. Όλη μέρα νομίζω έτσι θα μας πάει με συννεφιά. Εδώ βλέπετε την αγαπημένη μου κουπίτσα παιδιά. Έκτη κουταλιά και τέλος. Μπράβο. Ορίστε, κυρία μου, έτοιμο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αχ, έβαλες και μπόλικη κανέλα, τέλεια. Λοιπόν, έχεις πάρει πλάνερ, είσαι έτοιμη. Έχω φέρει, εννοείται. Άντε, τα πάμε. Για να δοκιμάσουμε το καφεδάκι. Ελπίζω να μην καίει μόνο. Εντάξει, όχι, από το βραστήρα βασικά ήταν, δεν ξέρω αν καίει. Εντάξει, θα καίει. Με πέθανε. Συγγνώμη! Φίλε! Έχει καεί όλη μου η γλώσσα! Σοβαρά! Συγγνώμη! Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά μην το αφήνεις μέχρι το τέλος του βραστήρα! Απλά εσύ ήπιες τώρα, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Νόμιζα ότι εσύ πίνεις κανονικά χωρίς να καίγεσαι. Όχι. Λέμε με στιτούλα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν ήπια κι εγώ. Ωραία, φίλε. Μισή ώρα. Ναι. Έτσι νομίζω. Βρέχει άπειρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά βρέχει με το τουλούμι που λένε. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Ελπίζω, παιδιά, να είσαστε όλοι ασφαλείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πραγματικά είναι απίστευτη η βροχή. Βρέχει πάρα πολύ. Τι συμβαίνει? Έλα εδώ. Θες να φύγουμε? Θες να φύγουμε. Πού θες να πάμε? Έχουμε δουλειά τώρα εμείς. Later. Λοιπόν, οργανώσαμε τα πλάνερ μας, οργανώσαμε τα πάντα μας, γράψαμε τα άρθρα στα blog μας. Θα είναι όλα από κάτω στο κουτί της περιγραφής, να ξέρετε τα πάντα από links, τα πάντα να τα δείτε. Και τώρα θα πάω να ετοιμαστώ εγώ, διότι θα γυρίσουμε το intro στο δικό μου το κανάλι και το intro στο κανάλι της Άννης και εσείς θα δείτε το intro της Άννης πώς γυρίστηκε από εδώ και το δικό μου το intro πώς γυρίστηκε από το κανάλι της Άννης. Τέλειο! Οπότε λοιπόν θα τα δείτε όλα, πάω εγώ να ετοιμαστώ διότι το έχω σκεφτεί έτσι κάπως, εσείς βασικά το έχετε δει, αλλά εγώ το έχω σκεφτεί τώρα έτσι σε αυτή τη στιγμή, στο μυαλό μου έρχεται και κάθεται σαν φωτεινό αστέρι, τα άπα και ξεθύμανα. Πάω λοιπόν να ετοιμαστώ, διότι θα παίξει και ο μικρός. Εσείς το έχετε δει, αλλά εγώ πρέπει να τα πω αυτά. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε το δικό μου intro πώς γυρίστηκε, θα πάτε στο κανάλι της Άννης. Τώρα θα δούμε πώς γυρίστηκε το intro της Άννης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Later.
Τέλεια λοιπόν, έτοιμο το δικό μας intro και τώρα είμαστε εδώ στο σπίτι της Άννης για να κάνουμε το δικό της intro. Hello! Hello! Θα τη βοηθήσω λοιπόν κι εγώ. Έβαλα την πιτζάμα μου, το σκούφο μου, είμαι έτοιμη. Εμείς τις βγάλουμε τις πιτζάμες μας, είμαστε με τα ρούχα μας τώρα και πάμε να δούμε πώς θα γυρίσουμε το intro της. Το ξεκινάμε από την αρχή-αρχή, δηλαδή πρώτη σκηνή στην πορτά. Πρέπει να πούμε και κλακέτα. Πρώτη σκηνή. Άτα! Πιο ψηλά όμως πρέπει να το βάλεις. Να το σηκώσω κι άλλο. Βέβαια. Τέρμα. Και εγώ θα το πηγαίνω πάνω κάτω. Α, να. Κλείνω το χέρι μου συνέχεια εδώ πέρα. A few moments later. Χαλιά. Πολύ καλή. Όχι. Δεν μου αρέσει. Μα μέχρι εκεί θα το σταματήσεις. Το πρώτο μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Δεν πειράζει, θα αφήσω και τα δύο. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρεις ποτέ. Ωραία. Επόμενη στιγμή θα είναι να βάζω την κορώνα. Όχι. Όχι, κορυφή κορώνα. Πώς λέγεται. Α, όχι, ναι, κορυφή. Κορυφή και μετά καφές. Κορυφή. Ωραία. Πάμε κορυφή. Παίρνουμε σκάλα. Κοίτα πώς ήσουν από εδώ που είναι χάλια. Περίμενε δύσκολα πώς έχω φτιάξει. Χάλια εδώ. Άου! Χάλια εδώ. Άου! Χάλια εδώ. Άου! Σου λέω λοιπόν να το κάνεις έτσι και κοίτα πόσο καλύτερη είσαι. Και κοίτα πόσο καλύτερα είναι έτσι. Εντάξει. Κατάλαβες λοιπόν πώς φτιάχνεις έναν άνθρωπο να κυκαλάς. Μάλιστα. Ωραία. Καταλάβατε. Εγώ όταν βγάζω με την κάμερα, βγάζω. Βγάζω αμέσως πλάνα. Τράβηξε και φωτογραφίες στο κορίτσι μου για το Instagram της. Νομίζω είναι φανταστικές. Τέλειες. Την τράβηξα και εγώ, να ξέρετε. Πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίσαμε και το δέντρο. Και κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Α, βεβαίως. Ναι, σπίτι είμαι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, ήρθε η έκπληξη που σας λέμε! Νομίζω ότι... Απίστευτο! Νομίζω ότι ήρθε η έκπληξη. Πάμε! Έρχομαι με τις πιτζάμες! Ναι. Λοιπόν, ήρθε το δέμα, μόλις ήρθε ο courier, πάω να πάρω αυτό που θα σας ξετρελάνει. Φεύγω! Φύγε, εξαφανίσου! Λεπιντού! Νομίζω ήρθε η ώρα για φαΐ, Ήρθε και θα δοκιμάσω ρεβίθια από τα χεράκια σου. Mm-hmm. Μοσχομυρίζει, καλά εγώ βάζω και άλλο λεμόνι αβέρτα με την ψυχή μου. Και έβαλα και εγώ εδώ, άλλο όχι λεμόνι. Και ζαμπονοτυρό που τα βλέπω. Mm-hmm. Πώς με προσέχει αυτό το κορίτσι. Οπότε παιδιά, σε λίγο η έκπληξη που σας είπαμε, γιατί πεινάσαμε, μεσημέριασε. One eternity later. Εδώ λοιπόν είναι το δώρο σας. Ήρθε. Ήρθε, μην γελάς εσύ. Ήρθε, γιατί γελάει, καλέ. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σταμάτα με πιάνει νεφρικό γέλιο. Ήταν πολύ αστείο. Ποιο το ήρθε, αφού ήρθε. Τι να δω, τι συμβαίνει. Το πνεύμα του Χριστουγέννου, αν τη διάπιασε. Δεν μπορώ. Ήρθε. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Γιατί. Ήρθε. Εντάξει, έφτασε λοιπόν. Έφτασε, πάμε. Ωραία. Έφτασε λοιπόν το υπέροχο καταπληκτικό. Τι έχω πάθει. Εγώ τι έχω πάθει όμως, τι με έχει βρει. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε τώρα, διότι. Έλα, πάμε. Τα παιδιά πρέπει να δουν το δώρο τους, οκ. Ωραία, λοιπόν, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε από τις γραμμές τι είναι. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι σε φορά. Και θα το ανοίξω. Είναι ένα καταπληκτικό τέλειο advent calendar. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανοίξω, κάτι να σου δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, Holiday Vibes, και βγαίνει έτσι. Το βλέπεις έτσι, είναι φανταστικό. Να σας πω ότι έχει, πόσα έχει, 25 μικροσκοπικά κουτάκια, τα οποία έχουν προϊόντα ομορφιάς. Βασικά, να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το κουτάκι είναι για όλους. Δηλαδή, είναι και για κορίτσια και για αγόρια που θέλουν να κάνουν δώρο στα κορίτσια τους. Οπότε, μην το σκεφτείτε και μου πείτε ότι για μένα δεν έχει δώρο. 24 τελικά! Υπέροχα κουτάκια! Τα οποία θα ανοίξετε μόνο εσείς. Να σας λέει πούμε από πίσω λοιπόν ότι έχει. Ναι, λέει από πίσω ότι έχει. Oh. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, θα κάνω μια υπέρβαση. Και εγώ και εσύ, θα έχουμε αναλυτικά τι περιέχει το κουντί. Ωραία. Το κουντί. Το κουντί.
πίσω. Οπότε, παιδάκια μου καλά, πάρτε μέρος. Λοιπόν, η όρη του διαγωνισμού είναι η εξής. Like στο βίντεο. Αρχίσαμε πάλι. Subscribe, δηλαδή εγγραφή και στα δύο κανάλια. Άννη Χαραλάμπους και Greek Cat, το δικό μου. Εμουά. Σχόλιο από κάτω, ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι, σημείο αυτού του vlog. Φαντάζομαι... Το ότι με έφτιασε με ένα νευρικό γέλιο. Όχι, φαντάζομαι αυτό. Το ότι δείξαμε το Advent Calendar. Όχι, εντάξει, πλάγανο. Πιστεύω ότι σίγουρα γελάσατε με την Άννη. Και νομίζω σε δικό μου βίντεο δεν με έχει πιάσει ποτέ τέτοιο νευρικό γέλιο. Το είδατε κι αυτό, το ζήσατε κι αυτό. Στο δικό μου βίντεο θα την έφτιανε αυτή η σύγχυση. Η αλήθεια είναι έτσι. Ο διαγωνισμός λύγει στις 13 Δεκεμβρίου. Πάτε λοιπόν μέρος, κάντε όσα σχόλια θέλετε. Όχι τα ίδια. Ναι, όχι τα ίδια και τα ίδια όμως. Θα μας λέτε διαφορετικά πράγματα. Μας λέτε μία για τον Καλικάτζαρο που ακούγεται στο background. Θα μας λέτε το, για αυτή τη μουρλή εδώ που δάκρυσε από τη χαράτσα, από τα γέλια της. Έκλαψε όμως. Έκλαψε όμως. Οπότε, καλοδεχόμενα όλα τα σχόλια. Να σας πούμε λοιπόν ότι εδώ, κάπου εδώ το vlog τελειώνει. Εκτός από την εγγραφή που θα κάνετε στα κανάλια μας, έρχονται να ξέρετε και από τις δυο μας vlog μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Η Άννη θα κάνει κάθε μέρα εντωμεταξύ. 25 βίντεο, το έχω τάξει και θα το κάνω. Έτσι. Είναι σαν του τάμα στην Παναγία της Τίνου. Κάπως έτσι. Άμα δεν το κάνει, θα γίνει καμός. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, εγώ σας έχω πει ότι ανά δύο-τρεις μέρες, τέσσερις, θα δούμε πώς θα γίνει τώρα. Γιατί το θα μικρό... την πιέσω εγώ να κάνω όσο πιο πολλά γίνεται, παιδιά. Γιατί το μικρό καλικατσαράκι δεν. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη αρχίσει και νιστάζει. Να σας πούμε ότι λίγο βαρύναμε μετά το μεσημεριανό, οπότε γι' αυτό μας βλέπετε ότι έχει βραδιάσει λίγο. Δεν αντέξαμε, πραγματικά φάγαμε και πέσαμε. Ναι, ναι, η μία στο ένα σημείο και άλλη στο άλλο. Και απλά λιώσαμε πάνω στον καναπέ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά. Να περνάτε καλά. Και να προσέχετε. Α, και να πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό. Μην το ξεχάσετε.